τα υπόλοιπα θέματα των μουσικών. Ακούσαμε τις απόψεις. Δεν μπορεί κανείς να ικανοποιήσει και τους πανεπιστημιακούς που θέλουν να είναι μόνο πανεπιστημιακοί στην εκπαίδευση, αγνώντας την πραγματικότητα που υφίσταται σήμερα, που στην εκπαίδευση υπάρχουν στα μουσικά σχολεία και οι απόφοιτοι των οδείων, και είναι μια πραγματικότητα η οποία είναι διαμορφωμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά ούτε και μπορούμε να εκπληρώσουμε σε αυτή τη φάση, πιθανόν ο Υπουργός θα το πει βέβαια, και όλα τα αιτήματα των αποφύτων των οδείων που θα θέλαν μεγαλύτερη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση. Θα ήθελα στον κύριο Σαλμά να απαντήσει η συνάδελφος, κυρία Τόγια. Λέγομαι Άλκηστη Τόγια. Είμαι εκπρόσωπος του Συλλόγου Αποφύτων Μουσικών Σπουδών Αθήνας. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σαλμά, γιατί μιλήσαμε προχτές μαζί και φαντάζομαι ότι εισηγήθηκε θετικά για να είμαστε σήμερα εδώ. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Εάν η πολιτεία με όλες αυτές τις ρυθμίσεις που κάνει εδώ να και απαντήσετε, τα... Απαντήσετε, όχι να ρωτήσετε. Εγώ μίλησα με τον κύριο Σαλμά, δεν μιλάω για εσάς. Λοιπόν, απαντήστε, αν και δεν έχετε το... κύριε Παντούλα, κύριε Παντούλα. Σύμφωνοι, τους υπόλοιπους τους είχαν αναλάβει άλλοι συνάδελφοι. Σας παρακαλώ, απαντήστε. Όχι, ναι, δεν θα ρωτάτε, θα απαντάτε. Θα ήθελα λοιπόν να πω το εξής, ότι με αυτή την άποψη την οποία μας καταθέσατε ως ερώτηση, εγώ καταλαβαίνω το εξής, ότι άτυπα η πολιτεία πλέον, αλλά θα προτιμούσα να το κάνει επίσημα, επικυρώνει τα οδεία ισόβαθμα με τα πανεπιστήμια, και αυτό το λέω γιατί θα πρέπει και οι γονείς οι οποίοι προετοιμάζουν τα παιδιά τους για πανελλαδικές, μετά μπαίνουν στη διαδικασία εξόδων φοίτησης που συνήθως είναι μακριά από τα σπίτια τους, και φυσικά μετά έχουν δικαίως την απέτηση να έχουν μια επαγγελματική αποκατάσταση σύμφωνα με αυτή που φαντάζονται μπαίνοντας τα παιδιά στα πανεπιστήμια αυτά, να ξέρουν ότι μπορούν να ακολουθήσουν τον ίδιο ακριβώς δρόμο και μέσα από τα οδεία, και από εκεί και πέρα να επιλέγουν εκείνοι τι θέλουν να κάνουν. Να σπουδάσουν ή να πάνε στα οδεία να φοιτήσουν, και με τον ίδιο τρόπο θα διοριστούν είτε από τη μία είτε από την άλλη κατεύθυνση. Εμένα προσωπικά, δηλαδή, τα συμπεράσματά μου με οδηγούν εκεί. Θέλω να σημειώσω ότι για τους πανεπιστημιακούς αποφύτους μουσικών τμήματων, ότι επίσης δεν είναι μονοδιάστατη ζωή. Δεν υπάρχετε μόνο εσείς. Υπάρχουν όλοι οι οποίοι έχουν μία διαδρομή στην εκπαιδευτική κοινότητα με την προσφορά τους, με τη συνεισφορά τους, και αυτοί έχουν επενδύσει τα όνειρα της οικογένειάς τους, στη ζωή τους, στην εκπαίδευση και στη δουλειά την οποία κάνουν. Δεν μπορούμε να τους αγνοήσουμε. Αλλά για σκεφτείτε, στη γενική εκπαίδευση μόνο απόφοιτοι των δικών σας τμήματων εισάγονται, και δεν είναι μόνο 120, είναι οι 120 του διαγωνισμού και το 40% οι οποίοι θα είναι εκ των αναπληρωτών. 80 λοιπόν θα φτάσουμε στους 200. Λοιπόν, σας είπα, όταν κανείς επιλέγει ένα πανεπιστημιακό τμήμα, αν και δεν θα έπρεπε να απαντήσω στην παρέμβαση, δεν είμαστε σε μια χώρα στην οποία όποιος σπουδάζει έχει μια θέση στο δημόσιο. Αν έχετε αυτή την αντίληψη, έχετε λάθος εικόνα για την πραγματικότητα της χώρας στην οποία ζείτε. Και μην χρησιμοποιείτε εκφράσεις του τύπου σκανδαλώδης πράξης για την οποία έχουμε κάνει προσφυγή στη δικαιοσύνη. Σε επιστήμονες δεν περιποιούν τιμή τέτοιες εκφράσεις όταν καθιονδήποτε τρόπο απευθύνονται σε άλλους εργαζομένους που μάλιστα συνυπάρχεται στην ίδια εκπαιδευτική κοινότητα. Και επαναλαμβάνω ότι ειδικώς για τους επιτυχόντες στον ΑΣΕΠ ουδής αδικείται, διότι όλοι προσλαμβάνονται.